Συναγερμό στην επιστημονική κοινότητα μετά την αποκάλυψη ότι ο κορονοϊός μεταλλάχθηκε μέσα από τα ζωάκια βυζών και βάζει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν στον σφαγιασμό εκατομμυρίων μίνγκ. Καθαρά τα ελληνικά εκτροφεία όπου βρέθηκε το Σταρ και η Μεριτζόρα. Προς το παρόν δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε κάτι που να μας ανησυχεί στις εκτροφές. Και ακολουθούμε όλες τις οδηγίες των υπευθύνων. 82 εκτροφεία βυζών υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία. Η είδηση ότι ο ιός μεταλλάχθηκε μέσω των βυζών θόρυβησε εκτροφείς και τοπικούς παράγοντες, καθώς αποτελεί βασικό προϊόν της τοπικής οικονομίας. Μάλιστα, έγινε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο των εκτροφέων. Γνωρίζουν ότι πρώτα η Ολλανδία και τώρα η Δανία θα προχωρήσουν άρον-άρον στον σφαγιασμό εκατομμυρίων ζώων. Και αυτό γιατί όχι απλά μόλυναν τους ανθρώπους, αλλά βοήθησαν στη μετάλλαξη του ιού. Αυτή η μετάλλαξη οδηγεί στην χαμηλότερη δραστικότητα των αντισωμάτων. Με λίγα λόγια, απειλεί να τεινάξει στον αέρα την αποτελεσματικότητα του εμβολίου όταν αυτό δημιουργηθεί, παρατείνοντας έτσι τον παγκόσμιο εφιάλτη. The Global Laboratory Network, and we have a specific working group that is looking at virus evolution and looking at these changes. Στην Καστοριά λειτουργούν δεκάδες εκτροφεία μίνκ. Από τον περασμένο Φεβρουάριο η λειτουργία τους γίνεται κάτω από αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και μέσα στις εγκαταστάσεις επιτρέπεται μόνο η είσοδος των εργαζομένων. Κυκλοφορούμε όλοι με μάσκες, θερμομετρούμαστε καθημερινά, απολύμανση των χεριών και των χώρων σε καθημερινή βάση. Μέχρι στιγμή στην Ελλάδα δεν έχουν σημειωθεί κρούσματα σε εργαζόμενους ή ζώα. Κάνουμε αιμοληψία σχεδόν σε όλα μας τα ζώα. Το τεστ ιωδίου που κάνουμε πιστεύουμε ότι δείχνει παραμικρή ασθένεια που έχει το ζώο, οπότε είναι κάτι το οποίο μας ασφαλίζει. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που εκτρέφουν βυζών παίρνουν μέτρα για να περιορίσουν τη μετάδοση του ιού, περιμένοντας ταυτόχρονα τις έρευνες που θα πιστοποιήσουν σε ποιο βαθμό εκτείνεται η επικινδυνότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 13 χώρες που καλύπτουν το 45% της παραγωγής. Η Βρετανία ήδη αποφάσισε να μπαίνουν από σήμερα σε καραντίνα όσοι επιστρέφουν από την Δανία.